Αυτά είναι τα νέα πρώτα ζευγάρια από τη Γερμανία, τα οποία επέλεξαν να παντρευτούν στο Πισκοπιανό με θέα το μαγευτικό κόλπο της Χερσονήσου, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στο Αστερίας Village, κάνοντας καλό ποδαρικό για τον γαμήλιο τουρισμό. Αποτελεί λοιπόν ένα μαγικό συνδυασμό για να έρθει ένα ζευγάρι να κάνει το γάμο του εδώ, να κάνει τις διακοπές του, να κάνει το μήνα του μέλητος και να περάσει καλά. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν είχαμε τους πρώτους 9 γάμους. Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και με το Δήμο Χερσονήσου να αποτελεί σημείο αναφοράς του γαμήλιου τουρισμού, καθώς συνθέτει το τρίπτυχο, ειδηλιακά τοπία, σύγχρονες υποδομές και φιλοξενία. Τα 9 ζευγάρια που παντρεύτηκαν προχτές ήταν επαναλαμβανόμενοι πελάτες επί σειρά ετών. Ο κόσμος έρχεται, βλέπει την ομορφιά του τόπου μας. Οι ντόπιοι επιχειρηματίες έχουν ένα ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι στον επισκέπτη. Αγαπούν τη δουλειά τους, το δείχνουν αυτό. Η φιλοξενία από το παραλιακό μέτωπο μέχρι και την ενδοχώρα μας είναι πάρα πολύ καλή, θα έλεγα παροιμιώδης. Ο Γιάννης Έγκος ευχήθηκε στους μελόνυφους δίων αθόσπαρτων με τον ίδιο να εκφράσει την ικανοποίησή του για τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο γαμήλιος τουρισμός, καθώς όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια από κάθε γωνιά του πλανήτη επιλέγουν το Δήμο Χερσονήσου. Φέτος το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, με τους γάμους που ήδη σχεδιάζονται να υπερβαίνουν τους 150. Ενώ το ενδιαφέρον και για φέτος, υπερβαίνοντας τους 100 με 150 γάμους αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δίχως να έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, είναι πολύ μεγάλο. Επενδύουμε σε αυτό, οι πολύ καλές μας υποδομές και ο πανέμορφος τόπος βοηθά πάρα πολύ. Και στο Δήμο Αγίου Νικολάου, αρκετά ζευγάρια θα υλοποιήσουν το όνειρό τους μέσα σε λίγα λεπτά, με φόντο τη λίμνη και άλλα όμορφα τοπία. Νομίζω μετά από τα προηγούμενα 2 χρόνια, ναι, κινούμαστε, όπως είπα, στα νούμερα του 2019. Έχουμε επενδύσει στο κομμάτι του γαμήλιου τουρισμού. Ο Άγιος Νικόλαος ενδείκνεται και νομίζω ότι σιγά σιγά επιστρέφοντας στην κανονικότητα είμαστε ικανοποιημένοι, δεδομένων και όλων των συνθηκών που αντιμετωπίσαμε όλα αυτά το διάστημα. Όπως εκτιμά ο Χάρης Αλεξάκης, οι γάμοι θα αγγίξουν τους 200 τη φετινή τουριστική σεζόν. Το σημείο αναφοράς μας είναι η λίμνη, αυτή θέλουμε να αναδείξουμε. Ήδη σχεδιάζουμε και άλλες δράσεις.